Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον Λέοντα Κεσίδη, τον παλαιστή του Δικεφάλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, επιστρέφει τώρα στη Σουηδία. Πρέπει να είναι στη Βιέννη, λογικά. Στη Σουηδία μένει μόνιμα ο πρωταθλητής του Δικεφάλου, έχοντας στις αποσκευές μια σημαντική διάκριση, νομίζω, την ένατη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλά, εσύ? Καλά. Καλά. Στη Βιέννη σε πετυχαίνουμε. Έτσι και έτσι. Ναι, στη Βιέννη είμαι τώρα. Περιμένω την πτήση μου να πάω στο Χόλμη. Κουρασμένος, ε. Και στεναχωρημένος, λίγο μου ακούγεσαι. Στεναχωρημένος, κουρασμένος πολύ. Ήταν δύο μέρες πολύ σκληρές. Κάθε μέρα πρέπει να διηγηθούμε να είμαστε καλά σε κουλά. Και δεν τρώμε και πάρα πολύ φάιτ αυτές τις μέρες. Λέοντα, πώς ήταν η συμμετοχή σου? Βασικά, φαίνεται να έχασες με 4-1 από τον Ούγγρο, αλλά προηγήθηκες και θα μπορούσε ενδεχομένως να πάρεις και την νίκη, έτσι δεν είναι? Γιατί ήταν, νομίζω, ήρθε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Πώς το έζησες? Με λίγο ήταν. Είμαι πάλι με τον Ούγγρο μέσα στην Ουγγαρία και νικούσα 1-0 και ήξερα ότι άμα δεν το πίεσα λίγο παραπάνω και άμα δεν ρίσκα να πάρω ένα πόντο, ήξερα ότι θα με βάζανε κάτω και θα έτρωγα παρατήρηση και θα λέγανε ότι ήμουν αμυντικός. Ναι. Και αυτό έδεσα για να τραβήξω μια λαβή και με έπιασε αυτός και τη γύρισε και πήρε αυτός τη λαβή. Και έτσι τελείωσε το μάτσο. Μόνο από αυτό το πράγμα. Ένα λάθος έκανα, αλλά έπρεπε. Λέω ότι τελείωσε, νομίζω, τάχαρα μες στην Ουγγαρία από τον Ούγγρο. Σου αφήνει πίκρα αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα? Τι σου αφήνει, γιατί σε ακούω... Ναι. Πικραμένο αρκετά. Που είναι μεγάλη διάκριση, εντάξει, για να φτάσει στο παγκόσμιο δεν είναι. Ναι, δεν είναι λίγο πράγμα. Κοίταξε, τώρα τον Μάιο ήμουνα 18 δευτερόλεπτα να βγω πρωτοίτης στην Ευρώπη. Στα τελευταία 18 δευτερόλεπτα έφαγα μια παρατήρηση και έχασα το μετάλλιο μου. Και βγήκες πέμπτος, ε? Έφαγα παρατήρηση επειδή, ναι, και βγήκα πέμπτος, επειδή πάλευα και καλά αμυντικά. Και ήταν... Για μια εβδομάδα δεν έφαγα. Δεν ήμουν πολύ στεναχωρημένος για αυτό το πράγμα. Και τώρα πάλι εκεί ήμουνα. Ήμουνα πολύ κοντά να παλέψω. Να πάρω το μετάλλιο. Τώρα που πάλισα για μετάλλιο στην Ευρώπη τον Μάιο, ήταν η πρώτη φορά στα 10 χρόνια που πήγε Έλληνας, που πάλιψε Έλληνας για μετάλλιο. Και ήμουνα πάρα πολύ κοντά. Ήμουνα πάρα πολύ κοντά. Και τώρα πάλι κοντά ήμουνα και έκανα 2 νίκες και 2 ήττες. Το πρώτο μάτς πάλεψα με έναν Ιάπωνα, δεύτερο μάτς πάλεψα με έναν Ινδό και τρίτο μάτς πάλεψα με έναν Βούλγαρο στο πρώην ημιτελικό. Εκείνο το μάτς, άμα πάλευα λίγο πιο έξυπνα, πιστεύω ότι θα μπορούσα να το κερδίσω, αλλά με έδωσε αυτό το τυρί και εγώ το πήρα. Και με κέρδισε αυτός. Λέω τώρα, για να καταλάβει και ο κόσμος, ανήκει στον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ εκπροσωπείς, εντάξει. Ζεις μόνιμα στη Σουηδία. Ναι. Πώς είναι αυτή η συνεργασία σου με τον Δικέφαλο? Σου έχει δώσει πράγματα ακόμα και από απόσταση? Δηλαδή νιώθεις καλύτερα στον ΠΑΟΚ σε σχέση με προηγούμενες θητείες σου σε άλλες ομάδες όπως το Παναθηναϊκό για παράδειγμα? Αυτό το πράγμα πώς το ζεις? Ναι, είναι μεγάλη διαφορά. Έχω και την κοινωνία εκεί πάνω του ΠΑΟΚ στο Στοχόλμη που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Εγώ είμαι γεννημένος Σουηδία και έχω μόνο Σουηδέζα. Ναι. Γι' αυτό μένω μόνιμα Σουηδία και κατεβαίνω στην Ελλάδα μόνο για τους αγώνες. Και να βρω την γιαγιά μου, φυσικά. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Νιώθεις δηλαδή μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ παρότι ζεις πάνω? Ναι, φυσικά. Ναι. Μετά, όταν βγήκα πέμπτος στο Πανευρωπαϊκό και γύρισα στην Ελλάδα, ήταν σαν να γύριζα στο σπίτι μου. Όλα αυτά που μου κάνανε η ομάδα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ πουθενά. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια στον ΠΑΟΚ, στην Πάλη. Είμαστε... Δεν ξέρω πώς θα θέξει, είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι μέλος σε τέτοια ομάδα. Άρα έχει συμβολή σημαντική και ο ΠΑΟΚ πέρα από τη διάκριση που δίνεις εσύ στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, αυτά είναι και αμφίδρομα κιόλας. Αλλά έχει ο ΠΑΟΚ συμμετοχή στις διακρίσεις του το τελευταίο διάστημα?
Ναι, ναι. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Ότι ρε παιδί μου, έχει λειτουργήσει αυτό το πράγμα αμφίδρομα και εσύ βοηθάς τον ΠΑΟΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει βοηθήσει εσένα στον... Ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στην πορεία σου από τότε που πήγα, εγώ όταν ήμουν 16 χρόνια που έπαιξα τον ΠΑΟΚ πρώτη φορά και μετά άλλαξα σύλλογο και πήγα σε ένα σύλλογο που ήταν στο χωριό μου, εκεί που είναι η γιαγιά μου. Ναι. Και αυτούς πάλευα. Μετά είχα πάει στο Παναθηναϊκό και έτσι. Και μετά γύρισα τώρα πριν 3 χρόνια στον ΠΑΟ και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Και μιλάμε, γύρισα σπίτι. Και μιλάμε για ένα άθλημα, λέω, που η βοήθεια από την Ομοσπονδία είναι από μικρή έως μηδενική, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Όλοι οι άλλοι που ήταν τώρα στο παγκόσμιο, όλοι οι άλλοι παλαιστές, πιστεύω ότι την πάλη την έχουν σαν... σαν επάγγελμα, ναι. Πληρώνονται, έχουν μισθό, πάνε προετοιμασίες, όλα πληρωμένα. Εγώ πάω στη Σουηδία δουλειά, δουλεύω και κάνω προπόνηση όσο πιο πολύ μπορώ. Τα πιο πολλά έξοδα τα πληρώνω από τη δικιά μου την τσέπη και με βοηθάει ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο που είναι όλοι οι άλλοι. Συνέβαλε αλλά πιστεύω ότι απέδειξε ότι και να μην είναι όλα τα πράγματα τόσο καλά που είναι σε άλλες χώρες, ότι πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Συνέβαλε καθόλου η Ομοσπονδία πολύ καλά. Στην παρουσία σου στη Βουδαπέστη ή ήταν δικά σου έξοδα? Όχι. Η Ομοσπονδία τα πλήρωσε. Α, η Ομοσπονδία. Εντάξει. Για το παγκόσμιο. Ναι. Ωραία. Για το παγκόσμιο και το πανευρωπαϊκό. Και μετά ένα τουρνό που βγήκαμε στη Σερβία ήταν. Αυτά ήταν φέτος. Επόμενος μεγάλος στόχος. Επόμενος μεγάλος στόχος. Η Ολυμπιάδα στο Τόκιο. Αυτό είναι το μεγάλο. Ναι. Όνειρο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Θα πάρουμε ένα μετάλλιο πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο. Και μετά Ολυμπιάδα. Πάντως φαντάζομαι, λέω, στη Βουδαπέστη μαζί με τον έτερο έτσι, πρωταθλητή του δικεφάλου, τον Τσεκερίδη και τον προπονητή του Μπαγκαλίδη, ένιωσες και λίγο οικία, εντάξει. Ουσιαστικά μοναξιά δεν ένιωσες. Ναι, ναι, ναι. Ήσασταν καλά. Όχι, όχι. Εγώ με τον Δημήτρη του Τσεκερίδη μαζί δεν κάνουμε και χωρίς δεν μπορούμε. Κάθε φορά που πάμε στους αγώνες, στο ίδιο δωμάτιο είμαστε. Ο ένας να βιλάζει, βλέπει τον άλλο, αλλά από αγάπη. Λέων, γενικά το παρακολουθείς το ΠΑΟΚ στα άλλα αθλήματα, έχεις εικόνα γενικότερα? Ναι, το ποδόσφαιρο. Πώς σου φαίνεται, ποδόσφαιρο. Πώς το βλέπεις φέτος? Ότι θα πάμε πολύ καλά. Ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Το περσινό με το πρωτάθλημα που χάθηκε όπως χάθηκε, το βίωσες, θύμωσες... Σαν αθλητής και εσύ έτσι το κατάλαβες πώς ήτανε. Ναι, ναι, να σε κλέβουν έτσι μια προσπάθεια μηνών. Ναι. Ναι, να είναι τόσο κοντά και να κάνουμε ένα τέτοιο πράγμα είναι πολύ κρίμα. Είναι πολύ άδικο. Δεν ήταν σωστό. Ωραία. Η επόμενη υποχρέωση ποια είναι, Λέων, η δική σου αγωνιστική, οι επόμενοι αγώνες? Πιστεύω ότι θα πάμε το Δεκέμβριο, δεν είμαι σίγουρος πότε, αλλά θα πάμε στο... Παγκόσμιο Κύπρο ομάδων στο Ιράν. Στο Ιράν. Είχαμε πάει και πέρσι. Ωραία. Ομάδα. Ναι. Και περάσαμε πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε που βγήκες στο Λίμπερο. Στην εποχή του ΠΑΟΚ 24. Καλή επιστροφή στη Σουηδία. Εντάξει. Και καλή επιτυχία στις επόμενες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγώνες, βασικά γερός να είσαι. Εντάξει, νομίζω για έναν Παλαιστή αλλά και για έναν αθλητή γενικότερα είναι το πλέον σημαντικό να μην έχει τραυματισμούς, έτσι δεν είναι? Και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, έτσι. Ωραία. Και πάντα τραυματισμένοι είμαστε. Πάντα. Εντάξει. Αντέχετε λίγο παραπάνω από τους ποδοσφαιριστές και τους μπασκετμπολίστες. Εντάξει. Καλή επιστροφή στη Σουηδία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια.